η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ από δικαστικής πλευράς. Ζωή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο γνωστός ποινικολόγος Νίκο εντοπίστηκε, όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές πηγές, στο γραφείο του. Η αστυνομική, μετά το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, τον οδήγησαν εδώ νωρίτερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Τώρα, μέσω του συνηγόρου του, του κυρίου Θρασίβουλου Κονταξή, που πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, μάθαμε λοιπόν ότι υπάρχουν εναντίον του κατηγορίες για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα εκβίασης. Ρωτήσαμε τι λέει για αυτές τις κατηγορίες πάντα τον συνήγορο υπεράσπισης του. Ο ίδιος, μέσω του συνήγορου του, αρνείται οτιδήποτε και δεν γνωρίζει κανένα πρόσωπο. Τώρα, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι, Νίκο, ότι εδώ δεν θα δώσει καμία κατάθεση από τη στιγμή που έχει βγει ένταλμα το ανακριτή. Θα κρατηθεί και πάντα μέσω του συνήγορου του μάθαμε ότι αύριο θα οδηγηθεί και ό,τι έχει να πει θα το πει στον ανακριτή. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Ζωή. Τώρα το παρασκήνιο της υπόθεσης το έχει.